Για να μπορέσει κάποιος να έχει πρισμένο αγκώνα, οστικό είδημα, κάποιες θλασούλες γύρω-γύρω και να παίρνει 39 πόντους, μόνο Iron Maiden θα μπορούσε να ακούει, Απόστολε Αρμενάκη. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα. Χρόνια πολλά, Γιώργο, για την ονομαστική σου εορτή. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ήθελα να σε υποδεχτώ και μουσικά, γιατί έτσι πρέπει. Βοηθάνε, οι Maiden βοηθάνε καθόλου, αλήθεια, στην προετοιμασία, την ψυχολογική? Βοηθάνε πολύ, ναι. Βοηθάνε, έτσι. Εμένα προσωπικά. Καλά, άσε το συμπαίκτη σου τώρα, άσε, μην το πιάσουμε αυτό. Μην το πιάσουμε με το συμπαίκτη σου. Ευτυχώς είσαι σε άλλο δωμάτιο. Και ακούς αυτά που θέλεις να ακούσεις. Πώς βοηθάνε? Μπαίνω από διτήρια και βάζω ακουστικά, ή είμαι, ξέρω εγώ, στο πούλμα και βάζω ακουστικά, ή... Όχι, ευτυχώς φέτος τους επέβαλα τις μουσικές μου προτιμήσεις στο ζέσταμα στη Μίκρα. Α, έχουμε Maiden εκεί? Α, ωραία. Rock και metal, rock και metal. Δεν είχε τόσο πολύ Maiden, αλλά είχε rock και metal. Και κάποια... Έτσι εξηγείται η πορεία. Το έχει εξήγηση. Αυτό προσπαθούσα να τους εξηγήσω, αλλά ήταν ανένδοτη. Ήταν ο Προύσα, ο παδός της... Πώς λέγεται, της Βεζεντάκου. Ναι. Να τους δώσεις όλους στεγνά τώρα, ναι. Θέλω τραλαλά, θέλω τραλαλό, θέλω γλυφιτσούρι, χωνάκι παγωτό, ακούει. Τι να πω εγώ. Το επίπεδο είναι χαμηλό, είναι χαμηλό το επίπεδο, ναι. Είναι χαμηλό. Ναι, ναι, είναι υπό το μηδέν. Φοβερά πράγματα. Τόλι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εγώ το έχω καταλάβει γιατί το έζησα από κοντά και στη Ρόδο, αλλά το καταλαβαίνω και με τον κόσμο που αφουγκράζομαι. Είσαι το πρόσωπο του Final Four. Και στο λέω στον αέρα γιατί, και είσαι... Επειδή δεν έπαιξε στο τελικό. Και γι' αυτό. Δυστυχώς και γι' αυτό. Ναι. Αλλά επειδή έπαιξε σε έναν ημιτελικό που έμεινε στην ιστορία και δεν θα υπάρχει άλλο σαν αυτόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε ξανά τέτοιο πράγμα. Με τρία σετ άνω των 30 στους πόντους. Αλλά γιατί έπαιζες με τον αγώνα που έπαιζες και γιατί φτάσαμε στο σημείο στον τελικό να μην ασχολούμαστε με τον αγώνα σου, να ασχολούμαστε με τη θλάση σου στο γαστροκνήμιο. Προφανώς όλα αυτά που έζησες και εσύ αυτό το διήμερο είναι πρωτόγνωρα για σένα, γιατί σε ρώτησα χαριτολογώντας το ξενοδοχείο αν έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν έχεις, έτσι? Είσαι με αυτά τα δύο μόνο? Ναι, τώρα ναι. Τώρα με αυτά τα πρόβλημα, ναι, δεν έχω κάποιο άλλο. Δόξα τω Θεώ. Δυστυχώς, αν και το στοιχό είδημα είναι πιο σοβαρό από τη θλάση, με κράτησε η θλάση έξω από το παιχνίδι. Ναι. Και ήταν κάτι που δεν ήταν μόνο πόνος, απλά κλείδωνε το πόδι. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Δεν ήταν θέμα του πόνου. Άμα ήταν μόνο πόνος, πιθανότατα να κατάφερε και να παίξω. Το έδειξες και την Παρασκευή ότι αν ήταν μόνο πόνος δεν θα σε σταματούσε. Εντάξει, τώρα την Παρασκευή ήταν ένα παιχνίδι πολύ ψυχοφθόρο. Είμαι πάρα πολύ που το κερδίσαμε και περάσαμε στο μεγάλο τελικό. Αλλά δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκα έξω με τη θλάση στο πρωτάθλημα, βούρκωσα, γιατί κατέβαλα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο παιχνίδι της Παρασκευής. Και σωματική και ψυχολογική, για να φέρουμε να περάσουμε, να βάλουμε τον Ηρακλή στο μεγάλο τελικό, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να παίξω το παιχνίδι που ενώ ήθελα πάρα πολύ. Τόλι, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε την Παρασκευή το βράδυ, και παρά τις αντίξωες συνθήκες που υπήρχαν και αυτή την αδικία που, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, τη λέξη αδικία όσον αφορά την ώρα του τελικού θα την έλεγα ακόμα και ο Ηρακλής αν ήταν στον πρώτο ημιτελικό χρονικά και όχι στο δεύτερο. Γιατί δεν γίνεται να βάζεις αθλητές, πόσο μάλλον κορμιά 2 μέτρα, να παίζουν μέσα σε 10 ώρες 2 παιχνίδια με αυτές τις συνθήκες. Και νομίζω ότι και εσείς ως αθλητές το έχετε καταγράψει αυτό και φαντάζομαι έχετε διαμαρτυρηθεί με τον δικό σας τρόπο. Πέρα από όλα αυτά όμως, εγώ είδα μια ομάδα και θα ακουστεί κάπως αυτό που θα πω τώρα, γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γινόταν μαζί σου στον αγωνιστικό χώρο. Είδα μια ομάδα όμως που είχε ακόμα ενέργεια, που είχε πράγματα να δώσει, που έχανε στο πρώτο σετ 7-3, το έκανε 7-8 και αν θυμάμαι καλά, Απόστολε, διόρθωσέ με, στο 10-11, στο 11-10 πρέπει να έφυγες οριστικά από το μάτς, γιατί στην αρχή σε έβλεπα εκεί πάνω στο σίδερο να κάνεις διατάσεις.
Νομίζω ήταν 9-8. 9-8. Αν δεν κάνω λάθος, στο 9-8 νομίζω έφυγα. Ήμασταν ένα πόντο πάνω πάντως όταν ναι, βγήκα εγώ. Ναι. Είδα λοιπόν ότι ξανά γυάλιζε το μάτι σας, παρά την κούραση, παρά το ότι μία η ώρα τρώγατε βραδινό την Παρασκευή, ενώ το παιχνίδι είχε προηγηθεί του ημιτελικού κάποιες ώρες νωρίτερα. Δεν ξέρω τη δική σου φωνή θέλω για αυτό που ζούσες όσο έπαιζες. Ότι θα μπορούσε ο Ηρακλής να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό στο τελικό, σε σχέση με αυτό που έγινε μετά, έτσι, γιατί μετά δεν υπήρχε ουσιαστικά παιχνίδι με τη δική σου απουσία. Κοιτάξτε, έτσι όπως είδα εγώ το παιχνίδι από έξω, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στο πρώτο σετ και πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη και το πήρε το σετ και το πήρε εύκολα κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο και στο τρίτο σετ και έπαιξε πολύ καλό. Έπαιξε πολύ καλύτερα. Εντάξει, τώρα η ομάδα, ακόμα και τον ΠΑΟΚ να έβαζες χωρίς διαγώνιο, θα ίσως να αντιμετώπιζε πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να γίνω medium. Το τι πιστεύω εγώ προσωπικά δεν θα το πω στον αέρα. Σίγουρα η απουσία μου από την ομάδα την επηρέασε. Εγώ το χαρακτήρισα ότι είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο και στο τρίτο λεπτό ο αντίπαλος να μένει με 9. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω, γιατί μιλάμε για μια θέση που κακά τα ψέματα ο διαγώνιος είναι το επιθετικό όπλο για κάθε ομάδα. Έτσι. Όσο και αν φορτώσεις τους ακραίους, όσο και αν φορτώσεις τους κεντρικούς, ο διαγώνιος θα πάρει τις περισσότερες μπάλες και αυτός τις περισσότερες φορές θα είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδος. Ναι, συνήθως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις σε ομάδες που έχουν μια πιο ισορροπημένη διαχείριση, ας πούμε, των επιθετικών, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Βέβαια, είδαμε τι έπαθε και ο Ολυμπιακός. Μεγαλύτερη ισορροπία στο μοίρασμα των επιθέσεων και στους τρεις ακραίους. Δηλαδή, βάζοντας τον διαγώνιο μέσα. Είναι δύο ακραίοι και ο διαγώνιος που είναι ακραίοι επιθετικοί, πάνω από τα άκρα, όχι από το κέντρο. Ναι, ναι. Αλλά στις περισσότερες ομάδες συμβαίνει αυτό που είπες εσύ, ότι ο διαγώνος είναι ο κύριος εκφραστής. Θέλω να πάμε λίγο πάλι στην Παρασκευή και ξεκινάω να περιγράφω το παιχνίδι και βλέπω στις πρώτες δύο μπάλες που χτυπάς, στο πρόσωπό σου βλέπω τον πόνο. Το βλέπω γιατί είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση από εκεί που ήμασταν οι δημοσιογράφοι με εσάς στο Τάραφλεξ. Και λέω τώρα τι γίνεται. Yeah. Είναι στις πρώτες 2-3 μπάλες. Εσύ μπορεί να πονούσες σε κάθε μπάλα. Εγώ είδα το πρόσωπό σου στις πρώτες 2 γιατί ήθελα να δω πώς είσαι. Κοιτούσα, είχα εστιάσει την προσοχή μου εκεί. Και λέω στον αέρα, πονάει. Χτυπάει και πονάει. Έχει ένα μορφασμό στο πρόσωπο που είναι πόνος. Και από εκείνες τις πρώτες 2 μπάλες έκανες 39. Δεν ξέρω τι εξήγηση μπορείς να δώσεις σε αυτό. Και σε ένα τρελό μάτς, έτσι, ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, όταν παίρνεις μια απόφαση να παίξεις το παιχνίδι, το παίζεις. Θα πρέπει να είναι ο πόνος τόσο πολύ μεγάλος που ουσιαστικά θα μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου. Από το δεύτερο, αφού το χάσαμε το δεύτερο σετ, έτσι όπως το χάσαμε του Παναθηναϊκού, ήταν... Με 17, ναι. Με 17 μας κέρδισε το δεύτερο σετ, εκνευρίστηκα τόσο πολύ που ξέχασα τον πόνο. Δεν έδινα σημασία πλέον, τον ξέχασα. Ίσως στον κόσμο σου. Ναι. Και άντε το ξέχασες τον πόνο, δεν ήταν και εύκολο να γυρίσετε και με σετ που είναι 36-34 και 32-30. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Ναι. Ναι. Πραγματικά ήταν συναρπαστικό. Ήταν σαν καμία από τις δύο ομάδες να μην δεχόταν να χάσει το σετ και το παιχνίδι φυσικά. Βέβαια στο βόλεϊ δεν υπάρχει ισοπαλία. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος ναι. θα χάσει. Σε κάποια φάση ίσως να ήμασταν και εμείς λίγο πιο τυχεροί. Ενώ ας πούμε στο πρώτο σετ ήταν λίγο πιο τυχερός ο Παναθηναϊκός. Έφτασε εκεί που έφτασε το παιχνίδι και στο tie break μετά από το comeback που κάναμε, από 0-2, είχαμε την ψυχολογία με το μέρος μας.
Ο Ηρακλής βρέθηκε στον τελικό. Σίγουρα με τη δική σου παρουσία θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από το να χάσει εύκολα 3-0. Ο Ηρακλής βρέθηκε στην τετράδα και πάλι θα μιλήσουμε για σένα, γιατί αν ήταν η ομάδα 100% όπως θα πρέπει να είναι, γιατί και ο Σμαραγδής είχε το πρόβλημά του με το Λουμπάγκο, δεν ξέρω και αν υπήρξε κάτι άλλο. Ο Νίκος είχε το πρόβλημα με το Λουμπάγκο παραμονής του Κυπέλλου. Του Κυπέλλου, ναι. Γιατί και η Φυσιά, πάλι εστιάζουμε σε σένα. Γιατί εγώ είχα το θέμα με τον αγώνα μου. Το είχες και στα δύο μάτς. Αλλά και πάλι η πέμπτη θέση και ο συνδυασμός του Κυπέλλου, θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα στο Γιάννη Ορφανό τις προάλλες, ότι αν πάμε στο καλοκαίρι, πότε ξεκινήσατε την προετοιμασία, τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, πότε ήταν? 22 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 24 κάπου. Με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν στην ομάδα, με τον ένα και μοναδικό ξένο που λέγεται Φέργκισον, με τα όχι πυρηνικά όπλα που έχουν, έτσι τα λέω εγώ, πυρηνικά όπλα που έχουν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για παράδειγμα, με ρόστερ, μπάτζετ, ξένους κτλ. Και σου λέγα, Απόστολε, φέτος τελικό κυπέλου και πέμπτη θέση, τα παίρνεις? Δεν θα τα έπαιρνα. Δεν θα τα έπαιρνες? Όχι. Τι θα με απαντούσες τέλη Αυγούστου αν σου έλεγα πάρε τελικό κυπέλου και πέμπτη θέση? Σου έλεγα τελικό κυπέλου και τουλάχιστον ημιτελικά. Και τουλάχιστον ημιτελικά. Για το πρωτάθλημα λες? Ναι. Εμένα μου αρέσει η απάντηση. Εντάξει, κοίταξε, βέβαια άμα μου έκανε την ίδια ερώτηση πριν τα Χριστούγεννα. Μπράβο, εκεί θα σου έλεγα Γιώργο, διαλυόμαστε. Εκεί ήθελα να πάω. Θα φύγουμε και ομάδα από βαστή. Θα σου έλεγα αυτό. Ήθελα να πάω εκεί, γιατί είναι τελείως διαφορετική ερώτηση όταν θα σου την έκανα τον Αύγουστο και τελείως διαφορετική όταν θα σου την έκανα παραμονές του αγώνα με τον Εθνικό στην Αθήνα. Δεν ήταν αυτό που λέμε τώρα για τα Χριστούγεννα? Το 3-1, 3-0, πόσο ήταν η ήττα. Όπου στην κυριολεξία. 3-1. Στην κυριολεξία ο Απόστολος, ο Προύσαλης, ο Μπαμπαλιούτας, ίσως κάποια άλλα παιδιά ήταν με το 1,5 πόδι στο να μην συνεχίζουν στην ομάδα και όχι μόνο αυτοί, και στο να μην υπάρχει ομάδα από εδώ και πέρα. Άρα, επαναλαμβάνω την ερώτηση και τη μεταφέρω χρονικά. Τα Χριστούγεννα έρχομαι και σου λέω, Απόστολε, είναι κάποιοι τρελοί από την Αμερική και μου λένε τελικό κυπέλου και πέμπτη θέση. Το παίρνεις? Όχι, δεν θα το παίρνα. Δεν θα το παίρνα γιατί η ομάδα έφτασε. Τα Χριστούγεννα που μου λες για τη διάλυση, γι' αυτό. Εντάξει, όμως άμα μου το έλεγες μια εβδομάδα μετά, αφότου η ομάδα συμμαζεύτηκε λίγο οικονομικά. Όχι, πριν το λέω. Πριν το λέω. Με τη συνδρομή. Πριν την Αμερική στο λέω. Πριν την Αμερική στο λέω. Θέλω να μου την κάνεις ερώτηση μια εβδομάδα μετά. Αφού του έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Ίκρα, αφού του η ομάδα έχει σηματευτεί λίγο οικονομικά με τη συνδρομή των ανθρώπων, των παιδιών, των οπαδών από την Αμερική, τότε θα ήθελα να μου κάνεις την ερώτηση και θα σου απαντήσω ότι δικαιολογείται η προσδοκία μου για τα ημιτελικά, γιατί μέχρι και κάποιες αγωνιστικές πριν τελειώσει ο δεύτερος γύρος, κυνηγούσαμε ακόμα και την τρίτη θέση. Σωστά. Που πιστεύω ότι κακώς δεν την πήραμε. Θα έπρεπε να την πάρουμε την τρίτη θέση. Εκείνος ο βαθμός που χάθηκε με το Αιγίνιο. Κανένας άλλος. Και κάποιοι σύντες έξω. Δεν είναι τόσο πολύ ο βαθμός που χάθηκε. Γιατί το Αιγίνιο έπαιξε πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Κάποιες σύντες στην Αθήνα μήπως. Είμαι σίγουρος ότι το έκανες επίτηδες για να ακούμε Μπρους Δίκησον από κάτω, έτσι, μέχρι να σε καλέσουμε ξανά. Όχι, μάλλον δεν είχα σήμα. Ναι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είπες πριν από λίγο, γιατί ο Ηρακλής έδειξε τα δόντια του, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ 3-2, έδειξε τα δόντια του πηγαίνοντας και ήταν πολύ 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 ωριακό στο να κερδίσει και τον Ολυμπιακό και εκεί λες ότι γιατί να μην βγω τρίτος, ότι γιατί να μην πάρω και το κύπελο. Αυτό λες και καλά κάνεις και το λες. Απλά η ερώτησή μου έχει να κάνει κυρίως για τα Χριστούγεννα, για αυτό το υποδιάλυση που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πόσο μάλλον εσείς που το ζήσατε από κοντά. Εντάξει, δεν τα παίρνω. Τι να κάνω. Είμαι απαιτητικός. Είμαι απαιτητικός πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μου. Εντάξει, κατάλαβα ειδικά στο τέλος ότι ίσως και εγώ να είχα υπερβολικές απαιτήσεις από την ομάδα.
αντιλήφθηκα προς το τέλος της κανονικής περίοδου και στα play-off ότι από τη στιγμή που μπήκε το πρέπει να κερδίσουμε, το πρέπει να, πούμε, να πάμε να πάρουμε έστω και δίποντο μέσα στην Πηλαία για να βγούμε τρίτη, την προηγούμενη αγωνιστική ότι πρέπει να κερδίσουμε τον Εθνικό Πειραιός καθαρά για να τελειώνουμε με την υπόθεση της τέταρτης θέσης, το πρέπει να κερδίσουμε την Κηφισιά, είμαστε καλύτερη ομάδα στα play-off, το πρέπει να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, είμαστε καλύτερη ομάδα στον ημιτελικό. Εκεί στο πρέπει λίγο η ομάδα πιέστηκε αρκετά και ίσως κάποια παιδιά που δεν είχαν την εμπειρία να διαχειριστούν αυτή την πίεση τους μείωσε ουσιαστικά την απόδοση. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Ενώ στα προηγούμενα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες νίκες και τα λοιπά, δεν υπήρχε αυτό πρέπει. Ήτανε πιο ελεύθερα τα πράγματα. 100% ήταν πιο ελεύθερα. Παρόλα αυτά, ξέρω ότι θα μου πεις όχι. Γιατί τώρα με αυτές τις δύο απαντήσεις που μου έδωσες, όχι θα μου πεις την ερώτηση που θα κάνω. Παρόλα αυτά, μένεις ικανοποιημένος με τη φετινή σεζόν? Πες μου το όχι να ξέρω. Μένω ικανοποιημένος από κάποια πράγματα και από κάποια άλλα όχι. Μένω ικανοποιημένος το ότι η ομάδα πάλεψε σχεδόν όλα τα παιχνίδια και παλέψαμε με έναν ξένο, ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες είχαν τουλάχιστον τρεις. Μένω ικανοποιημένος που η ομάδα κέρδισε το Τζουμάκα, το Μπουράκι, το Μούχλια, τον Ελευθερίο πριν ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει από την ομάδα. Κατά την άποψή μου κακός, αλλά ήταν δικιά του απόφαση. Ναι, μένω ικανοποιημένος από αυτά. Από κάποια πράγματα τα οποία κυρίως σχετίζονται με το οικονομικό και όχι απαραίτητα μόνο τις πληρωμές. Δεν μένω ικανοποιημένος και φαντάζομαι ούτε και οι άνθρωποι της διοίκησης θα μπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε σε καιρούς πολύ πολύ δύσκολους και για αυτόν τον λόγο και όλοι κάναμε υπομονή. Γι' αυτό μίλησα νωρίτερα για Σφεντόνες και Τόξα από τη μία πλευρά, από τον Ηρακλή το κομμάτι το οικονομικό και για τους άλλους δύο που έχουν πυρηνικά όπλα, γιατί δεν έχουν να ασχολούνται με αυτά που μόλις είπες. Τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για έναν αθλητή. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που μαθαίναμε για προβλήματα οικονομικά στην ομάδα και ακούγαμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα ακούει ένας αθλητής. Δεν φτάνανε στα θέματα, δηλαδή πράγματα τα οποία του τύπου ότι δεν ξέρουμε αν θα βρούμε τα χρήματα να πάμε την τάδε αποστολή. Φερρυπίν στη Σύρο ή στη Ρόδο ή στην Αθήνα. Και γινόταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί γινόταν καλέσματα, ναι, από τη διοίκηση ότι πρέπει να πάμε στη Ρόδο και να μαζέψουμε αυτό το ποσό. Πρέπει να πάμε στη Σύρο και να μαζέψουμε αυτό το ποσό. Ναι. Για τις άλλες ομάδες που η μία δεν πήγε και στον τελικό κιόλας και είναι Ολυμπιακός που ήταν αήττος κτλ. Αυτά ήταν κάτι παραπάνω από αυτονόητα. Στον Ηρακλή δεν ήταν αυτονόητα. Γι' αυτό και εγώ επέμενα να σε ρωτάω για το αν θεωρείς καλή τη σεζόν. Εσύ καλά κάνεις και θέλεις να πάρεις τον double και εγώ μαζί σου είμαι. Εντάξει, εγώ απαντάω καθαρά και μόνο αγωνιστικά για το τι συμβαίνει μέσα στα 81 τετραγωνικά. Το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα κατανοώ ότι υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες και πολλές φορές μπορεί να βρεθήκαν χρήματα στο παραπέντε για να πάμε ένα ταξίδι στο οποίο μπορεί και να δηλώνανε αδυναμία να πάει η ομάδα και να μηδενιζόταν, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ευτυχώς που δεν έγινε αυτό το πράγμα, ευτυχώς. Τώρα καταρχάς θα ασχοληθείς, γιατί πρέπει να κλείσουμε και πρέπει να σε αφήσω να πας και για τη θεραπεία σου. Μόλις πάρκαρες, ωραία. Τι ακολουθεί τώρα για σένα, θα είναι δύσκολο το δίμηνο μπροστά σου?
Γιατί έχεις και δύο προβλήματα, δεν έχεις ένα. Ναι. Κοίταξε, δύσκολο δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα, γιατί... Δεν έχεις αγώνες. Πρώτα απ' όλα, ναι. Δεν έχω αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν θα πάω στην εθνική ομάδα, πρέπει να ξεκουράσω το κορμί μου, ούτως ή άλλως δεν γνωρίζω αν είχαν την πρόθεση να μεγαλέσουν. Πρέπει να ξεκουράσω το κορμί μου και να αποκατασταθώ όσον αφορά τους τραυματισμούς. Θα φροντίσω να κάνω την αποθεραπεία που πρέπει και θα ξεκινήσω σιγά σιγά πάλι να γυμνάζομαι. Και όσον αφορά το μέλλον του Απόστολου Αρμενάκη, το έχεις σκεφτεί καθόλου ή λες ας περάσει τώρα όλο αυτό με την αποθεραπεία μου και μετά εδώ είμαστε να μιλήσουμε? Το μέλλον μου όσον αφορά την ομάδα του Ηρακλή, φαντάζομαι, με ρωτάς. Ναι. Δεν μου έχουν κάνει κάποια συγκεκριμένη κουβέντα οι διοικούντες αν θέλουν να παραμείνω στην ομάδα ή όχι. Έχω μια αίσθηση ότι θέλουν να κρατήσουν ένα βασικό κορμό από τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους παίχτες. Θέλουν, βέβαια, θα εξαρτηθεί αυτό στην πορεία από πολλά πράγματα, από την ενίσχυση της ομάδας, πρέπει να βρεθεί οικονομική ενίσχυση στην ομάδα για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε φέτος, όσο το δυνατόν γίνεται αυτό. Να παραμείνει ο Κώστας ο Προύσαλης στην πάσα. Και εντάξει, θα δούμε τώρα τα οικονομικά. Πιστεύω θα συζητήσουμε με τη διοίκηση, αν και πιστεύω ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και ειδικά εγώ και ο Κώστας έχουμε παίξει φέτος. Θα είμαι πολύ γενναιόδωρος, θα πω με τα μισά λεφτά, ας πούμε, από την αξία μας. Εγώ καλά τα ακούω τώρα, έτσι πως μου τα λες. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να... Εννοώ από άποψη, που... από άποψη, κάνουμε... από άποψη επιθυμίας, έτσι, από άποψη... δεν θα το πω συναισθήματος, γιατί επαγγελματίες είστε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το να μπούμε, ξέρεις, παίζω για το συναίσθημα μόνο. Βέβαια, φέτος βγάλατε και συναίσθημα, κακά τα ψέματα. Όταν υπήρχαν στιγμές που... Έμα, το δημιουργούσε ο κόσμος. Ειδικά σε εντός έδρας παιχνίδια, ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός. Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα παιχνίδια. Το βγάλατε το συναίσθημα και στη Ρόδο, έτσι, με την κατάθεση ψυχής που κάνατε και στον τελικό, θα πω εγώ. Και στον τελικό. Παρά ναι. τη δική σου μεγάλη απουσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σου μεταφέρω και την αγάπη αρκετών που έχουν στείλει μηνύματα. Να είναι καλά όλοι και... τους. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τιμή μου που φόρεσα τη φανέλα του Ηρακλή. Και εύχομαι αυτή την ερώτηση να την ξανακάνω τον Αύγουστο. Ναι. Και να μου πεις πάλι όχι. Όταν θα σε ρωτήσω, θες Champions League με τον Ηρακλή? Όχι. Εκεί θα πω σίγουρα ναι. Αν η ομάδα είναι τόσο καλή, βέβαια θα πω εννοείται. Εκεί θα πεις ναι. Υπάρχει η προοπτική της Ευρώπης, να μην το ξεχνάμε, γιατί δεν αποκλείεται ο Ηρακλής να κατέβει φέτος στο Challenge Cup. Καλή θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, πώς το λέω. Α, κάτι τελευταίο. Τους Μέιντε θα τους δεις, φαντάζομαι, έτσι. Τώρα πλησιάζει ο καιρός. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ένα πουλάκι μου έχει πει ότι έχεις και εισιτήρια εξασφαλισμένα, γι' αυτό σε ρωτάω. Ποιο πουλάκι, πώς το λένε? Δεν γιορτάζει σήμερα. Εντάξει. Να είσαι καλά, πώς το λέω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.